Κυρίες και κύριοι, τα μέτρα αξιολογούνται καθημερινά, ενώ παράλληλα παρακολουθείται στενά η κατάσταση στο νοσοκομείο αναφοράς και τα υπόλοιπα νοσηλευτήρια και κυρίως εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ακόμα διαχειρίσιμη. Ωστόσο, οι συνθήκες της πανδημίας είναι ευμετάβλητες και τα δεδομένα μπορεί να ανατραπούν προς το χειρότερο ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εάν υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης, δεν θα έχουμε άλλο δρόμο από την επαναφορά αυστηρότερων μέτρων, εάν κριθεί ότι αυτή είναι ενδεδειγμένη απόφαση. Τα μέτρα που λήφθησαν πριν 2 εβδομάδες, αλλά και αυτά που ανακοινώνονται και αποφασίστηκαν σήμερα, στηρίχθηκαν κυρίως και σε κοινωνικοψυχολογικούς παράγοντες. Αναγνωρίζω ότι έχει επέλθει κόπος, κούραση και ότι η αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία αναστατώνει την καθημερινότητα όλων μας και μας επηρεάζει σε ψυχολογικό επίπεδο. Αναγνωρίζω επίσης ότι λόγω της κόπωσης η τήρηση των μέτρων καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη. Όμως ως κυβέρνηση έχουμε καθήκον να θέσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας στο επίκεντρο των αποφάσεών μας. Μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση είναι αδύνατο να μην έχει λάθη και παραλήψεις, για τα οποία ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών. Το μέλημά μας είναι η θωράκιση του συστήματος υγείας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η προσπάθεια απαιτεί μεγάλες αντοχές. Ο συναγερμός θα λήξει μόνο όταν υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Τα νέα από την επιστημονική κοινότητα μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος έχει μεριμνήσει έγκαιρα για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες. Αυτές τις μέρες διαμορφώνουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε στην Κύπρο, ώστε να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους μας που είναι ευάλωτοι, δηλαδή τους χρόνους ασθενείς μας, τους ηλικιωμένους, τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, τους επαγγελματίες υγείας. Σας απευθύνω θερμή έκκληση. Ζητώ την κατανόηση και τη βοήθειά σας. Οι φετινές γιορτές θα είναι πρωτόγνωρες και ίσως θα στερηθούμε αγαπημένα πρόσωπα και πράγματα. Χρειάζεται όμως να μείνουμε προσιλωμένοι στη μεγάλη προσπάθεια να σώσουμε την υγεία μας, να προφυλάξουμε το σύστημα υγείας για να αντέξει εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτά τα Χριστούγεννα ας τα χαρίσουμε στους ανθρώπους που αγαπούμε, σε όλους εκείνους που οφείλουμε να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.